Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα βιντεάκια που κάνω και με το περιεχόμενο που ανεβάζω. Που εδώ στο YouTube είναι κατά βάση περιεχόμενο με την πίστη, γιατί αυτόν τον κόσμο έχω γνωρίσει εδώ πέρα, μέσα από το YouTube. Ε, αυτή η παρέα έχει μαζευτεί. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πίστη, είναι ενεργοί εκεί πέρα. Έχω γνωρίσει ανθρώπου από το εξωτερικό οι οποίοι κρατούν την πίστη και το χριστιανισμό ζωντανό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και τα βιντεάκια δεν είναι συμβουλευτικά σε καμία περίπτωση. Δεν είναι εδώ πέρα να, να, να μάθω σε εσά κάτι που ενδεχομένω ξέρετε περισσότερα, ξέρετε, τα ξέρετε καλύτερα. Και εξάλλου η πίστη είναι κάτι βιωματικό. Ο καθένα το βιώνει όπω αυτό ξέρει. Οπότε λέμε εδώ πέρα τι εμπειρίε μα, μοιραζόμαστε τι εμπειρίε μα από πού είναι ο καθένα, όμορφα και ωραία. Και λέει ο καθένα το πώ ζει την πίστη του και, και, γενικότερα. Έχουμε μαζέψει αυτή την παρέα να λέμε μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Ε, στις άλλες πλατφόρμες ανεβάζω και άλλα βιντεάκια σε Instagram και TikTok, τα οποία πάλι είναι βιωματικά. Το τι ζει ο καθένα το τι μου λένε, κάνουμε μια συζήτηση. Ποτέ συμβουλευτικά. Ε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Δεν, δεν νομίζω ότι είμαι εδώ για αυτόν τον λόγο, για να συμβουλέψω κανέναν. Πού θέλω να καταλήξω όμως. Ε, τρώω ε, κριτική για το τατού μου όσον αφορά όμως την πίστη. Και το Χριστό και το Θεό, και ό,τι ο καθένας θεωρεί πίστη. Ε, και την τρώω την κριτική από χριστιανούς. Και από ανθρώπους που είναι μέσα στην πίστη, ρε παιδί μου, και αυτό φαίνεται. Από, το, από τα λόγια που γράφουν, από γενικότερα ένα προφίλ το οποίο είναι τη πίστη φαίνεται. Θέλω να πω όμω, ρε παιδί μου, κάτι. Αφήνω το δικό μου το κομμάτι απ' έξω. Εμένα δεν με ενοχλεί. Και με πάρα πολύ αγάπη το λέω. Και, και δεν το λέω κακοπροαίρετα. Με πάρα πολύ αγάπη το λέω. Και απορώ. Και θέλω λίγο να το συζητήσουμε, γιατί σίγουρα αυτοί που τα κάνουν είναι άνθρωποι που τα ξέρουν και παρόλα αυτά τα κάνουν. Δηλαδή, ε, ένας άνθρωπος, ένα άνθρωπο, βγάζω ένα απ' έξω, το ξαναλέω, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια, είχε μια ζωή με λάθη. Έτσι. Ε, είτε φαίνονται τα λάθη, είτε δεν φαίνονται, γιατί σε μερικών τα λάθη φαίνονται, όπω τα τατού. Και άλλα λάθη, δεν είναι μόνο τα τατού που φαίνονται στη ζωή του και δεν μπορεί να τα βγάλει, αλλά μερικών τα λάθη δεν φαίνονται. Δεν πάει να πει ότι δεν τα κάνανε ή δεν τα κουβαλάνε μέσα του. Έτσι, και γνωρίζει την πορεία ένα άνθρωπο που έχει κάνει λάθη στη ζωή του, γνωρίζει τον Χριστό και θέλει να κάνει κάποια βήματα. Και πάει και συναντάει ανθρώπου οι οποίοι είναι ήδη, λένε ότι είναι ήδη δικοί του, του Χριστού. Και πώ εγώ, όταν δω ότι ο Χριστό μέσα σε αυτού του ανθρώπου με κριτικάρει, με κατακρίνει, μου λέει ότι είμαι λίγο, χωρί να ξέρει τη δική μου ευαλωτότητα και πόσο εγώ μπορώ να αντέξω μια κριτική. Τι θα κάνω, θα με διώξει από την Εκκλησία. Γιατί θα πει ότι Είδα το Χριστό μέσα τους και με κριτήκαρε. Δεν, 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 δεν μπορώ, δεν το αντέχω, δεν το θέλω αυτό το Χριστό. Γιατί οι άνθρωποι του Χριστού να διώχνουν ανθρώπους που πάνε να κάνουν τα πρώτα βήματα ή να τους λένε, να τους απογοητεύουν. Ο Χριστός δεν άφηνε ποτέ τέτοια γεύση. Και επίση, πού πήγε αυτό το «μην κατακρίνω τον αδελφό μου» Πού πήγε όλη, ό, όλο αυτό... Το, το να, να κοιτάω μόνο τα δικά μου λάθη, το τι προσε. Πού πήγε όλο αυτό, Και θυμάμαι πάντα όταν συμβαίνει αυτό το, το, το παράδειγμα του Γέρντα Πορφυρίου. Που κάποια παιδιά του πορφυριου που καποια παιδια πηγαινουν στο Γέροντα Πορφυρίου να το συναντήσουν και συνάντησαν στον δρόμο μια κοπέλα η οποία φορούσε παντελόνι. Και που δεν ήταν να πάει στο μοναστήριο γιατί την πήραν μαζί του. Και ντράπηκε να μπει επειδή φορούσε παντελόνι μέσα στο Γέροντα και του είπε στα παιδιά: Μην πείτε τίποτα στο, στον Άγιο Πορφύριο, στο, στο Γέρντα Πορφύριο. Ο Γέρντα όμω. Βλέπει. Γιατί όσοι έχουν καθαρή καρδιά, βλέπουν. Βλέπουν και γνωρίζουν. Και φωνάζει, λέει: πείτε, Αφού μίλησε με τα τρία παιδιά, πείτε λέει και τη δέσμη να έρθει. Και μείναν όλοι παγωτό. Πάνε γιατί τη λένε η δέσμη θέλει να σε δει ο Και πάει με ντροπή και τη λέει ο γέροντα: Καλά έκανε και βάλει παντελόνι, έχει κρύο σήμερα. Ανάπαυση. Σαν να πάβουν οι άνθρωποι του Θεού. Έτσι. Σαν να πάβουν. Δεν σε, δε σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημα. Αυτά ήθελα να πω και να θυμόμαστε το δώρι Σέμι του Ουραν, τα εμά πτέσματα και μην κατακλίνουν τον αδερφό μου. Αυτά με αγάπη πάντα έτσι, με βγάζουν εμένα απ' έξω. Γενικά μιλάμενα δεν με επηρεάζουν τέτοιες καταστάσεις, ε, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Αυτά.